20 Νοεμβρίου 1965, όταν έφτασε με το πλοίο Παντελής και τους δύο Μητροπολίτες Θύρας Γαβριήλ, που ήταν ο Πολυδηρητής και Ρασόμος Ιάκωβο, υπήρξε θεαματική στην πλατεία Διαγωγή. Σήμερα στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης δημοσιεύω ένα μεγάλο φωτογραφικό κονιπορικό από φοιτητής που ήταν ο Δεσπότης μέχρι την ημέρα της ταφής του εδώ, στον Άγιο Γεώργιο, στις 16 Αυγούστου του 2001. Και βλέπω σε αυτή τη φωτογραφία την πλατεία Μιαούλη κατάμεση από τον κόσμο. Και σκέφτομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βέβαια μετά 56 χρόνια δεν ζουν. Μόνο μικρά παιδάκια βλέπω εκεί που είναι και ασφαλώς θα είναι μερικοί σήμερα συνομιλικοί μου, ίσως και μεγαλύτεροι στην ηλικία. Έγινε μια παλαϊκή υποδοχή και την άλλη μέρα στον Άγιο Νικόλαο, 21 Νοεμβρίου, στη χειροτομία του, δεν υπήρξε Συριανός, η γωνιά της, που δεν παρέστη. Και εκεί στη χειροτομία αυτή, την ώρα που τότε διάβολος, αείμνηστος σήμερα, Ματήλ Αντώνιος Απέργης, είπε για πρώτη φορά τη φήμη Δωροθέου Σύρου Τιν και Μύρου, όπως είπε ο Επιτρόπολης, οι Μικονιάτες φώναξαν και Μικόνου και Μικόνου και προσετέθη λέξεις και Μικόνου στη φήμη της Μητροπόλεως, η οποία σήμερα, κατόπιν ενεργειών με απόφαση της Ιεραρχίας, έχει ετησίως πλέον προσθεθεί στον τίτλο της Ιεράς Μητροπόλεως και το έπραξα εις μνημόσυνον του μακαριστού γέροντος, διότι όταν με χειροτόμησε παπά 20 Αυγούστου 1978 στο μοναστήρι μας στη Μύκονο, μου είπε «Εύχομαι να γίνεις διάδοχός μου, ώστε ποτέ να μην διαγραφεί από τη φήμη λέξεις και Μυκόνο». Και έχοντας αυτό κατά νου, έγραψε επιστολή στην Ιερά Σύνοδο και στον Αρχιεπίσκοπο που έγινε αποδεκτή και έτσι πλέον η φήμη δεν είναι και Μύρου, αλλά είναι και Δήλου και Μυκόνο. Και από το 1965 μέχρι το 2001, ο μακαριστός Μητροπολίτης Δωρόθεος προσέφερε μέγιστες υπηρεσίες στον λαό του Θεού. Να θυμηθώ, θέλω και λίγο τα χρόνια της δικτατορίας, όταν εξεδιώχθη και όταν πολλοί αρχιερείς υπεδρεώθησαν με το πιστόλι πάνω στο γραφείο τους, κατά την εντολή της τότε κυβερνήσεως, να υποβάλουν τις παρατήσεις τους. Στο γραφείο της Μητροπόλεως επάνω, έχοντας κρύψει τον πατέρα Γρηγόριο Μαραγκό στο άλλο γραφείο για να έχει μάρτυρα τι είπε, είπε στον διοικητή: «Εγώ δεν πρόκειται να παραιτηθώ. Ας κάνουν ανακρίσεις, ας κάνουν δικαστήριο και αν βρεθώ έλεγχος, ας με απομακρύνουν από τη Μητρόπολη. Αλλά εγώ από εδώ δεν φεύγω». Και θέλω τούτο να πω για τον λαό της Σύρου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας από Σύρου, ενδοξότατοι διοικητές των υπηρεσιών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής της περιφερίας του κύριου Αιγαίου, κύριε Λιμενάρχη, κύριε Υποδιοικητή του... της πολεμικής βάσεως αγαθοπών, κύριε διοικητής των υπηρεσιών της πυροσβεστικής των Κυκλάδων, κύριε διοικητά της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, κύριε υποδιοικητά της Ανωτάτης Φλουράς, κύριε διοικητή του Τάγματος Εθνοφυλακής, που σας καλωσορίσουμε στη Σύρο και ευχόμεθα να έχετε καλή επιτυχία στην ανάληψη των εθνικών σας, ιερότατοι πατέρες, οικογενείς του μακαριστού γέροντα που ήρθατε από τη Μύκονο, που σας ευχαριστούμε, πανουσιότατε πρόσωποι του Σπασμιωτάτου Αδελφού Πέτρου, επισκόπου των Προμεταφυλικών, αγαπητοί αδελφοί, θέλω να πω τούτο για τον λαό της Σύρου, ότι τότε έγραψε ο Δήμαρχος Τάφος Βαφίας στον Αρχιεπίσκοπο Ιερόνυμο τον Πρώτο. Το καράφι που έγραψε, που θα έρθει να πάρει το δεσπότη μας από τη Σύρο, δεν θα πέσει στους κάμπους του Λιμανιού. Αυτός είναι ο λόγος της Σύρου. Ο ευγενικός, ο αρχοντικός, ο πολιτισμένος. Γι' αυτό έλεγε ο δεσπότης, οι Συριανοί ποτέ δεν με πήγαν. Το έλεγε μέχρι τέλος της ζωής του. Και αγαπούσε τη Σύρα, και αγαπούσε τους Συριανούς και πολλούς ανθρώπους αυτού του τόπου ευεργέτησε. Εγώ είμαι μάρτυρας προσωπικός των πολλών ευεργεσιών του, των αγώνων του τότε να μην κλείσει, κύριε διοικητά, το Τάγμα το 1991. Μαζί πήγαμε στον Υπουργό του Γεράσιμο Αρσένη και εγώ ξέρω τι του είπε ενώπιον όλων των ταπρών αφαιρών των Μυσίων. Ο καθένας έλεγε διάφορα. Και ο δεσπότης του είπε: «Άκου να σου πω, εγώ δεν ξέρω από ευγένειες, εγώ έχω μεγαλώσει που λέει στο πεζοδρόμιο ορφανός. Ένα πράγμα σου λέω. Δεν γυρίζουμε στη Σύρα αν δεν μας δώσεις χαρτί ότι το Τάγμα δεν κλείνει». Και το πήρε το χαρτί
Και το έδωσε στον προκάτοχό σα τον Ιωάννη Δεκαβάλη και του είπε: τώρα που θα βγει στο λιμάνι, πήγαινε να πει στο λαό: το τάγμα έχει διασωθεί. Όχι το έσωσα εγώ, ότι το τάγμα έχει διασωθεί. Και διασώθηκε η διοικητά του 291 τότε, το οποίο προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στον τόπο. Όχι μόνο οικονομικές, αλλά και εθνικές και σωτήριες υπηρεσίες στη σειρά μας. Και πολλά άλλα έχουν αντίληθω. Αλλά όπως ο ίδιος θα έλεγε, έλα λοιπόν, τελείωνε. Θέλω λοιπόν να τελειώσω τον λόγο και να θυμηθώ την απλότητά του, τον αυθορμητισμό του, την καλοσύνη του, ακόμη και τις φωνές του, που λίγο μας τρόμαζαν, αλλά ήταν γεμάτες από απλότητα και από αγάπη. Γιατί πράγματι 25 χρόνια που έζησε κοντά του και οι άλλοι ιερείς που είναι εδώ, ο πατήρ Ευάγγελος, ο πατήρ Αντώνιος, ο πατήρ Αντώνιος, που είμαστε όλοι χειροτονίες του, όλοι εμείς που ζήσαμε κοντά του, καταλάβαμε ότι μας εδίδαξε πολλά με τον τρόπο του. Και σήμερα στη ζωή μας όλα αυτά μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Γι' αυτό και τον αξίωσε ο Θεός για όλη αυτή τη μεγάλη του προσφορά στον τόπο και στη Μητρόπολη να έχει κοντά του τα έσκατα χρόνια της δοκιμασίας του καλούς ανθρώπους, πνευματικά του παιδιά, τους καλούς συγγενείς του, όλους εμάς εδώ στη Σύρα. Με πολύ αγάπη τον διακονήσαμε και τον υπηρετήσαμε. Και έχουμε πολλές αναμνήσεις από τα γυρατιά του, από τις ασθένειές του, από τις σωματικές του δυσκολίες, αλλά και από την αγάπη του για την Εκκλησία να λειτουργεί με τον παροτσάκι μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μέχρι και της τελευταίας του στιγμής. Την τελευταία λειτουργία την έκανε στην Αγία Κυριακή της Μυπόμου, στις 7 Ιουλίου 2001, εκεί που πρωτολειτουργήσε και ως διάφορος το 34, και μετά λίγες μέρες διακομής στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου και κατέληξε 14 Αυγούστου, παραμονή της μεγάλης ερωτής της Παναγίας μας. Ανάμεσα σε αυτούς που τον διηγόρησαν με πολύ αγάπη, είναι και δύο πρόσωπα. Ο πατήρ Δωρόθεος Γάμπρος, ο πατήρ Δωρόθεος Γάμπρος, ο οποίος από μικρό παιδί έζησε κοντά του και τον υπηρέτησε με πολύ αφοσίωση μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Όταν απέθανε όλοι οι λουγούς εδώ, πήγε στο νοσοκομείο και έφερε το νεκρό σώμα του και το έβαλε πίσω από την Αγία Τράπεζα για να λειτουργηθεί πριν προευχοποιηθεί για τον ενταφιασμό. Και η κυρία Ελένη Μαυρομάτη. Ελένη, έλα εδώ. Ελένη, έλα εδώ, όπου είσαι. Η κυρία Ελένη Μαυρομάτη, έλα εδώ. Η οποία τον διηγόνησε με πολύ αφοσίωση και με πολύ αγάπη. Και ήταν εκείνη που του έκλεισε τα μάτια. Εμείς λειτουργούσαμε, εγώ ήμουν στην Τίνο, περιμέναμε τον Αρχιεπίσκοπο, οι ιερείς λειτουργούσαν, εκείνη ήταν στο νοσοκομείο και είδε τον καρδιογράφο να παρουσιάζει η ιατρέ το καρδιογράφημα της υγείας της λεγουμένης, όπου η καρδία του εξεμέτρησε και την ίσταμη πνοή της και πέθανε ήσυχος, οσιακά, χωρίς να ταλαιπωρηθεί στο κρεβάτι του, ζητώντας την Παναγία την Τουριανή, έχοντας τελέσει ευχαίρνο τον πατέρα Γρηγόριο Μαργό και έσπευσαν οι πάντες σε το νοσοκομείο να φιλήσουν το χέρι του νεκρού δεσπότη. Η κυρία Ελένη, η οποία ήταν ο φύλακας άγγελός του πρωί βράδυ στο σπίτι, είναι και φύλακας άγγελος 20 χρόνια της ταπεινότητός μου στο Επισκοπείο, αλλά και 40 χρόνια υπηρέτησε στο γυροκομείο της Μητροπόλεως μας στα Τάλοντα, με πολύ αφοσίωση και με πολύ αγάπη. Τώρα που ζήτησε από το γυροκομείο να απομακρυνθεί και το αποδεχθήκαμε, αλλά σιγά σιγά και από το σπίτι έχει κουραστεί και το αντιλαμβανόμεθα, θέλουμε να της εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και σήμερα, κατά το 20ετές αυτό μνημόσυνο του μακαριστού Γέροντα, που είμαι βέβαιος ότι και ο ίδιος το ήθελε, θέλω να την παρασυμφορήσω με το μετάλλιο της Μητροπόλεως για όλες αυτές τις υπηρεσίες της και να την ευχαριστήσω εν ευγνωμοσύνη πολύ. Να ζήσεις, Ελένη, πολλά χρόνια, πολλά. Έχει άρεσε την οικογένειά σου. Άξια, μόλις, άξια. Και να έχεις την ευχή του δεσπότη μας. Θέλω να καλωσορίσω και τους οικογενείς του δεσπότη που ήρθαν από την Μύκονο και να τους ευχαριστήσω, αλλά και τους απουσιάζοντες για λόγους αντικειμενικού βεβαίως και να ευχηθώ να έχουν πάνω και την ευχή του, η οποία να τους συνοδεύει στους ίδιους και στην οικογένειά του, να έχουν καλή πρόοδο
Θέλω να καλωσορίσω την Εκκλησάτη και την Αδερφοτάτη, κυρία Ευγενία Μοίρα, η οποία πολύ διακριτικά πάντοτε με την οποία συνάδει στηρίξει το φιλανθρωπικό έργο τη Ιερά Μητροπόλεω μα, όπω έπραξε και κατά την ημέρα τη Εκκλησία τη Παναγία και βοήθησε ασθενή συνάνθρωπό μα, ο οποίο πενέβη στην Αθήνα για μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Του καλού ιεροψάρτε θέλω να ευχαριστήσω. Τον πρωτοψάρι του καθεδρικού ναού, τον Λουκά, που γνώρισε τον Δεσπότη από τη νεαρότατη του ηλικία, όταν ήρθε διδάσκαλο στην Μύκονο και στην ηλικία εδώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω τον Ραφαήλ Παπαρίζο, τον καλό ψάρι τη Εκκλησία, που επί 11 χρόνια μα εξυπηρέτησε και μα διηγόνησε, και ο οποίο τώρα αποχωρεί προ την ιδιαίτερη πατρίδα του, και να του ευχηθώ να έχει καλή πρόοδο, και ο Άγιο Γεώργιο, που εδώ τον υπηρέτησε, να τον συνοδεύει και να τον στηρίζει και πάντοτε η ζωή του να είναι ευλογημένη, απολογική και πνευματική όπως και μέχρι σήμερα, τον κύριο Παναδύση, τον κύριο Γρυπάρη, αλλά και έναν εκλεκτό νέο, τον κύριο Δημήτριο Ζάχαρη, ο οποίος είναι ένας από τα πολλά καλά παιδιά του αιμνής του αδελφού μας, ιερέως Γεωργίου Ζάχαρη, που υπηρέτησε εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Πέτρα επί πολλά χρόνια και ο οποίος έχει γίνει ένας άριστος ψάρτης και ερχόμενος εδώ στην Ερμούπολη για λίγη ανάπαυση και την καλοσύνη σήμερα να έρθει, να προσευχηθεί και εκείνος μαζί μας για τον μακαριστό γέροντα που είναι και ο χειροτονήσεως του πατέρα του, με τον οποίο συνδεόμεθα με παιδική φιλία αλλά και με άλλους πνευματικούς δεσμούς. Και όλους σας αδιακρίτως σας ευχαριστούμε που ήρθατε, τον κύριο Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Πρόεδρο του Σωματείου των Συνταξιούχων του ΙΚΑ, τους Δημοτικούς Συμβούλους. Όλους θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε αδιακρίτως για την παρουσία σας και να ευχηθούμε η χάρη του Θεού όλους μας να μας στηρίζει στο έργο μας και η ψυχή του μακαριστού γεροντός μας να είναι στο παράδεισο μαζί με τους γονείς του, τα αδέρφια του, τους προκατόχους του Αρχιερείς και τους αγίους όλους της πίστεώς μας, τους οποίους αγαπούσε ιδιαίτερως δε την Παναγία, την οποία έλεγε η γριά, μου έλεγε η γριά, ποτέ στη ζωή μου δεν με εγκατέλειψε. Η γριά ήταν η Παναγία, η οποία πάντα τον σκέπασε και πάντα τον στήριξε και τον διέσωσε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής του. Να έχουμε όλη την ευχή του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στον τάφο, θα διαβάσουμε μόνο μία ευχή για να ρίξουμε λίγα λουλούδια και παρακαλώ δεν θέλω να προχωρήσετε. Και η συνεχή θα διανυμηθεί έξω το κόλυμπο και το αντίγρονο.